Κοιτάξτε, εμείς τι θέλουμε. Θέλουμε η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρωζώνη. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Για να το επιτύχουμε, η Ελλάδα πρέπει να κάνει σοβαρές και σωστές προτάσεις. Αναμένουμε αυτές τις προτάσεις. Πρέπει να είναι συγκεκριμένες και θα δούμε τι θα κάνουμε το βράδυ. Επιπλέον, πρέπει να δείξουμε υπευθυνότητα αλληλεγγύη, αλλά πρέπει να δράσουμε γοργά. Εναπόκειται στην ελληνική πλευρά να υποβάλει προτάσεις και η Ευρώπη πρέπει να επιδείξει αλληλεγγύη, έτσι ώστε να παράσχει μια άμεση βοήθεια προς την Ελλάδα. Ωστόσο, δεν μπορούμε κάθε τρεις μήνες να μιλούμε για την Ελλάδα και επίσης πρέπει να είμαστε γρήγοροι, υπό την έννοια ότι πρέπει να αναλυφθούν αποφάσεις. Αυτό είναι το πνεύμα με το οποίο εγώ προσέρχομαι σε αυτή τη σύνοδο κορυφής. Άρα, υπευθυνότητα, διότι πρόκειται για ένα μεγάλο ευρωπαϊκό διακύβευμα. Δεύτερον, αλληλεγγύη, διότι πρέπει να υπερβούμε μια και καλή αυτή τη δυσκολία, εάν μπορούμε να το επιτύχουμε. Και τρίτον, γρήγοράδα, ταχύτητα, γιατί πρέπει να είμαστε γρήγοροι. Υπάρχουν προτάσεις που ήδη συζητήθηκαν στο Eurogroup και πρέπει αυτές να επιβεβαιωθούν, να συμπληρωθούν, να εξακριβωθούν και αυτή η εργασία θα γίνει μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και αν αυτές οι προτάσεις δεν είναι επαρκείς, επί του παρόντος δεν ξέρουμε την έκταση αυτών των προτάσεων. Συνεπώς, μιλούμε για ένα βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα και εμείς θέλουμε να έχουμε το νου μας και στους επόμενους μήνες. Προς το παρόν θέλουμε ένα βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα και να καταλήξουμε σε τεχνικές λεπτομέρειες, διότι η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις. Επιπλέον, εμείς θέλουμε να κινηθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται για να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία όσο πιο γρήγορα μπορούμε.